Κυρία Λαμπαβίτσα, λένε και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πια ότι θα σήμαινε καταστροφή και πείνα το να επιστρέψει η χώρα στο ευρώ. Και η αλήθεια είναι ότι με τόσο καθαρό λόγο, τώρα ακούμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να το λένε, δεν θέλω να αδικήσω την κυβέρνηση, ουδέποτε είχε ταχθεί υπέρ εθνικού νομίσματος, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά πραγματικά τώρα το υπερασπίζεται με τον πιο θερμό τρόπο από ποτέ. Εσείς λέτε δραχμή ή τέλος πάντων λέτε εθνικό νόμισμα θα βοηθήσει. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς που λένε ότι τα πράγματα θα μας οδηγήσουν στην καταστροφή? Θα σας το απαντήσω. Ευθέως, κύριε Βαγγελάτε, όπως συνήθως κάνω. Καταρχήν να σας πω ότι για πρώτη φορά συμφωνώ με τον κύριο Ζαχαρέδη, είναι όπως ακριβώς τα λέει. Και όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση τώρα, με το, αυτά που είπε ο κύριος Ξηδάκης και τα λοιπά, δεν είναι παρά κατανάλωση για να δημιουργείται ένα προπέτασμα καπνού. Δεν υπάρχει τέτοια προοπτική για την κυβέρνηση αυτή. Όταν παραδοθείς μια φορά, δεν γίνεσαι παλικάρι τη δεύτερη. Άμα παραδοθείς την πρώτη, παραδίδεσαι και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν ξεκαθάρισε περί τίνος πρόκειται και γιατί στέκεται. Δύο πράγματα θα σας πω ακόμα. Υπάρχει οπωσδήποτε λαϊκή απέτηση από τα κάτω, ειδικά από τα φτωχότερα και χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Και το τρίτο που μου έκανε τεράστια εντύπωση τις τελευταίες δύο μέρες είναι η αντίδραση των εχόντων και κατεχόντων, ιδίως σε πολλά σημεία του πολιτικού φάσματος και του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μόνος ντελήριο μπορεί να χαρακτηριστεί. Με το που είπε αυτά που είπε ο κύριος Ξηδάκης, ξέσπασε ένα πράγμα απίστευτο, το οποίο επαναλάμβανε ακριβώς αυτά που λέει τόσα χρόνια, χωρίς να έχει εξελιχθεί ούτε κατά ένα εκατοστό. Κύριε Λαμπαβίτσα, ακριβώς τα ίδια. Θα επιμείνω να βάζω το θέμα πρακτικά, γιατί πολιτικά. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πολιτικά είναι ξεκάθαρες οι θέσεις. Ρωτάω λοιπόν ένα απλό πράγμα. Ακούμε και το ακούμε. Όλα αυτά περί καταστροφής. Ναι. Αν θα φύγουμε από τη δραχμή, από το ευρώ και να πάμε στη δραχμή, το πρώτο διάστημα, θα πεινάσουμε, δεν θα έχουμε καύσιμα, δεν θα έχουμε φάρμακα, τα παιδιά μας και θα πυροβολούν τους δρόμους και όλα αυτά. Αυτά είναι αβάσιμα πράγματα ή δεν θα έπρεπε καν να τα συζητάμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτά αντιμετωπίζονται με ελάχιστη προετοιμασία. Δεν θα πεινάσει η Ελλάδα να κάνει κάτι. Μπορείτε να μας το κάνετε πρακτικά πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά, να μας το εξηγήσετε? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ισορροπημένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Δεν έχει πρόβλημα τη στιγμή να κάνει εισαγωγές, γιατί οι εισαγωγές πληρώνονται με τις εξαγωγές. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να κάνει τις εισαγωγές της, μπορεί να κάνει μια κατανομή των εισαγωγών όπως αυτή κρίνει, μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει και στα φάρμακα και αλλού. Θα το ρωτώ. Αυτά τα προβλήματα σας και θα το ρωτώ, και ακούστε με, και θα ρωτώ λεπτομέρειες. Και επειδή δεν θέλω να κρύβομαι, γιατί κανένας μας δεν έχει λόγο να το κάνει, διαφωνώντας με την άποψή σας. Ρωτάω λοιπόν το εξής απλό. Για να πάει η χώρα. Μας έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Ναι, το ξέρω και με συζητήσεις που τις έχω απολαύσει και τις θεωρώ επικοδομητικές, έστω και αν διαφωνούμε. Ναι, δεν είναι αυτό. Ας περάσουμε τώρα στο προκείμενο. Πάμε λοιπόν στο εξής. Μετά από 7 χρόνια. Η χώρα για να πάει σε νόμισμα θα χρεοκοπήσει. Όταν λοιπόν πεις δεν πληρώνω, χρεοκόπησα, τέλος. Θα έρθει κάποιος να σου πουλήσει πετρέλαιο. Γιατί κύριε Βαγγελάτη, στο κράτος θα το πουλήσει? Το κράτος θα χρεοκοπήσει. Δεν θα χρεοκοπήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό το πράγμα είναι μια συστηματική, ένα συστηματικό μπέρδεμα. Και με τι θα το πληρώσει το κράτος? Το κράτος, ο ελληνικό δεν θα πληρώσει. Με τι θα το πληρώσει το κράτος? Δεν είναι οι επιχειρήσεις που θα πληρώνουν. Με ποιο νόμισμα? Ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας, ο οποιοδήποτε, με ποιο νόμισμα θα πάει να το πληρώσει το πετρέλαιο, τα φάρμακα? Θα πληρώνει με το νόμισμα το οποίο θα εξασφαλίζει μέσω των εξαγωγών, όπως έκανε η Ελλάδα για όλη τη ζωή μέχρι να μπει στο ευρώ. Πώς πληρώνανε για τις εισαγωγές? Όλο αυτό όμως θα έχει προκληθεί από μια χρεοκοπία και που θα έχει το νόμισμα το καινούργιο που θα παράξουμε μια αλφα αξία την ημέρα της κοπής, της έκδοσής του. Και θα πέφτει συνεχώς. Και ξαφνικά από εκεί που θα λες έχω στην τσέπη μου 10 δραχμές και την άλλη μέρα αυτές οι 10 δραχμές αγοράζουν πετρέλαιο που κάνει 3 δραχμές. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Ακούστε κύριε Βαγγελάτη, εμείς όπως ξέρετε καλά έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή τη σοβαρότερη μελέτη για το ζήτημα αυτό, επιστημονική μελέτη που θα δημοσιευτεί. Σας λέω λοιπόν ότι με λίγη ψύχρεμη οικονομική ανάλυση φαίνεται ότι ακόμα και με πολύ βαθιά υποτίμηση, ακόμα και με πολύ βαθιά υποτίμηση του 40% ή του 50% ο πληθωρισμός θα είναι
εντελώς ελεγχόμενος, ένα αυτό, και δεύτερον θα ανακτήσει η Ελλάδα ανταγωνιστικότητα. Το πρόβλημα λοιπόν το πραγματικό δεν είναι αν θα φάμε ή αν θα πιούμε ή αν θα έχουμε φάρμακα. Αυτά λέγονται για να τρομάζει ο κόσμος. Το τελείριο στο οποίο αναφέρθηκα το χτεσινό είναι ενδεικτικό και βγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Είδα τίτλους πηχαίους, οκτάφυλους στις εφημερίδες, έρχονται, ξανάρχονται οι δραχμιστές. Λες και έρχονται οι Γερμανοί. Ναι. Άσε που οι Γερμανοί είναι εδώ δηλαδή, μεταξύ μας. Να το ρωτήσω. Λοιπόν, και μετά λένε, γιατί δεν συζητάμε. Λοιπόν, τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα δεν υφίστανται, είναι μικρά. Δεν είναι σοβαρά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα. Και θα έχουμε εκείνο και θα έχουμε τ' άλλο. Το πραγματικό πρόβλημα. Εμείς είμαστε εδώ να ακούμε όλες τις απόψεις και να βάζουμε τα ερωτήματα. Εσείς τα λέτε μικρά και αυτή είναι η άποψή σας και την υποστηρίζετε και είστε εδώ δεν πάντα. Όποτε σας έχουμε καλέσει να το κάνετε. Αλλά θα επιμείνω πρακτικά. Έχω ένα στεγαστικό δάνειο. Μπράβο. Το χρωστώ στην τράπεζα και το χρωστώ σε ευρώ. Ναι. Αυτό το δάνειο. Όταν έχει μια υποτίμηση το νόμισμα, η οποία λέτε εσείς μπορεί να φτάσει και στο 50%, εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι μπορεί να φτάσει στο 300%. Θα το χρωστάω τρεις φορές ή όχι. Το 300% δεν είναι τρεις φορές, ας πω 50% είναι πάρα πολύ βαθιά υποτίμηση. Πάρα πολύ βαθιά. Λοιπόν, συνεχίστε όμως, τι θέλετε να πείτε. Το στεγαστικό μου δάνειο λοιπόν, όταν θα πάμε σε αυτή την υποτίμηση και εγώ το έχω πάρει σε ευρώ, θα το χρωστάω τρεις-τέσσερις φορές παραπάνω. Θα το χρωστάτε σε δραχμές. Και αυτό το πράγμα δεν γίνεται κατανοητό στον κόσμο. Διότι όταν θα πάμε. Ναι, η αξία του είναι σε ευρώ όμως. Εγώ με συγχωρείτε, σε ευρώ η αξία του είναι σε δραχμές. Όταν θα πάμε στο εθνικό νόμισμα, δεν θα αλλάξουν μόνο οι καταθέσεις για τις οποίες τρομάζει ο κόσμος. Θα αλλάξουν και τα χρέη. Διότι θα αλλάξει ο ισολογισμός των τραπεζών και από τις δύο πλευρές. Αυτά τα οποία εμπίπτουν στην ελληνική νομοθεσία, όπως είναι οι καταθέσεις και όπως είναι και τα δάνεια, θα αλλάξουν και αυτά. Μάλιστα. Είναι δικαίωμα κυριαρχικό του ελληνικού κράτους να αλλάζει το νόμισμα αποτίμησης. Πάω στον κύριο Ζαχαριάδη. Αλλάξει το δάνειό σας. Αυτά λοιπόν που θα χάσει ο κόσμος στα δάνεια, με συγχωρείτε στις καταθέσεις, θα τα κερδίζει στα δάνεια. Να ακούσουμε αν λοιπόν μετράτε την αξία, μετρήσετε και στα δάνεια. Θα χρωστάτε 150.000 δραχμές, νέες δραχμές, αν γίνει αυτό το πράγμα. Όσο, για όσο εμπίπτουν στην ελληνική νομοθεσία. Αυτά που εμπίπτουν στην ξένη νομοθεσία, εκεί θα γίνει ειδική διευθέτηση προφανώς για να στηριχτεί αυτός που πήρε δάνειο με ξένη ρήτρα ή σε ξένο. Ρωτήμαι ποιος θα μας κάνει τη διευθέτηση, αυτός τον οποίο θα πληρώνουμε τα χρέη μας. Αλλά και είναι ξεκάθαρα. Θα έχω απορίες, τις φυλάω για την ώρα για να πάω στον κύριο Ζαχαριάδη. Να ακούσουμε τον αντίλογο σε όλα αυτά, κύριε Ζαχαριάδη. Γιατί ο τρόπος που τα παρουσιάζει ο κύριος Λαπαβίτσας είναι ότι εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Με συγχωρείτε, δεν είπα αυτό. Ναι. Αλλά το έκανα απλοϊκό. Δεν είπα ότι τρέχει. Έχετε δίκιο, το παίρνω πίσω, κύριε Λαπαβίτσα. Έχετε δίκιο. Το έκανα, το υπεραπλούστευσα και πήγα σαν δικό σας. Το υπεραπλούστευσα, έτσι.